Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία πέμπτης για σήμερα, 42ο κεφάλαιο και θα μιλήσουμε για τη γλώσσα των Βυζαντινών. Το μάθημά μας σήμερα είναι το τελευταίο της ιστορίας της πέμπτης δημοτικού. Θα το χωρίσουμε σε 5 ερωτησούλες και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Ποια ήταν η επικρατέστερη γλώσσα της Ρωμαϊκής και στη συνέχεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας? Όπως είχαμε πει και στα πρώτα μας μαθήματα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν ένα κράτος απέραντο και πολυπολιτισμικό. Κατοικούσαν δηλαδή σε αυτό άνθρωποι με διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές κουλτούρες που μιλούσαν και διαφορετικές γλώσσες. Οι δύο κυριότερες γλώσσες ήταν τα λατινικά, στα οποία ήταν γραμμένοι οι νόμοι και τα οποία χρησιμοποιούσε επίσημα το κράτος, και τα ελληνικά, τα οποία τα μιλούσαν κυρίως οι κάτοικοι στις ανατολικές επαρχίες. Στη συνέχεια βέβαια, με τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, τα ελληνικά άρχισαν να παίρνουν τη θέση των λατινικών ακόμη και στα επίσημα έγγραφα του κράτους. Ερώτηση νούμερο 2. Ποιες μορφές της ελληνικής γλώσσας υπήρχαν στο Βυζάντιο? Η ελληνική γλώσσα δεν μιλιόταν με τον ίδιο τρόπο από όλους. Στα λιμάνια, στην αγορά, στα εργαστήρια, οι άνθρωποι είχαν πιο φτωχό λεξιλόγιο και χρησιμοποιούσαν και πολλές ξένες λέξεις. Αντίθετα, στις υπηρεσίες του κράτους, στην εκκλησία και στις σχολές χρησιμοποιούνταν μία μορφή γλώσσας η οποία θύμιζε πιο πολύ τα αρχαία ελληνικά. Αυτή η μορφή γλώσσας βέβαια είχε ένα βασικό μειονέκτημα. Δεν ήταν απόλυτα κατανοητή από το σύνολο του λαού. Τρίτη ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα. Τι άλλαξε στη μορφή της γλώσσας στα χρόνια των Μακεδόνων Αυτοκρατόρων? Η μορφή της γλώσσας άλλαξε στα χρόνια των Μακεδόνων Αυτοκρατόρων. Τότε οι νόμοι και τα βιβλία γράφτηκαν σε μία πιο απλή μορφή γλώσσας η οποία ήταν εύκολα κατανοητή από όλους. Η νέα αυτή απλούστερη μορφή γλώσσας θύμιζε πολύ τα νέα ελληνικά και βοήθησε πάρα πολύ. Επίσης, στην περίοδο αυτή λειτουργήσαν περισσότερα σχολεία και περισσότερες βιβλιοθήκες και έγινε μία προσπάθεια να μορφωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η εποχή αυτή ονομάστηκε Χρυσή Εποχή του Βυζαντίου. Τέταρτη ερώτηση, τι γνωρίζετε για τη μικρογράμματη γραφή? Όταν οι Άραβες κατέκτησαν την Αίγυπτο, έγινε πολύ δύσκολο για τους Βυζαντινούς να εφοδιάζονται με πάπυρο, που ήταν το βασικό υλικό πάνω στο οποίο έγραφαν. Έτσι, εφαρμόστηκε η μικρογράμματη γραφή, η οποία είναι αυτή που χρησιμοποιούμε και σήμερα. Αυτή, εκτός το ότι ήταν πιο οικονομική, έκανε και ευκολότερη την ανάγνωση. Τα βιβλία, μάλιστα, που δεν αντιγράφηκαν στη μικρογράμματη γραφή, παραμελήθηκαν και με τον καιρό ξεχάστηκαν ή χάθηκαν. Πέμπτη και τελευταία ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα και για όλη την ιστορία της Πέμπτης Δημοτικού, τι άλλαξε στη μορφή της γλώσσας μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους? Μετά την άλωση της πόλης από τους Φράγκους το 1204, οι σχολές και όλοι οι χώροι που μιλιόταν η αρχαία μορφή της γλώσσας έπαψαν να λειτουργούν. Ο λαός έγινε πλέον όλος ένα και η γλώσσα που χρησιμοποιούταν από όλους ήταν κοινή. Η γλώσσα είχε αποκτήσει πλέον μία απλοποιημένη μορφή, η οποία συνέχισε να απλοποιείται και να εξελίσσεται, μέχρι που τελικά πήρε τη μορφή που χρησιμοποιούμε σήμερα. Ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας για σήμερα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε και το 42ο κεφάλαιο, αλλά και ολόκληρη την ιστορία της Πέμπτης Δημοτικού. Ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά, να σας βοήθησαν, να σας άρεσαν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι νέο ανεβάζουμε και να μας δίνετε και δύναμη να συνεχίζουμε. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Adios!